Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε και σε αυτό το βίντεο στο οποίο θα ξαναδούμε πώς φτιάχνουμε χαρμάνι και θα πω δύο λόγια για τις αναλογίες του νερού. Έχουμε πει πολλές φορές για τις αναλογίες του τσιμέντου, του ασβέστη και της άμμου που φτιάχνουμε, που ρίχνουμε για να φτιάξουμε ένα χαρμάνι, είτε για να χτίσουμε είτε για να σοβατήσουμε ένα πολύ δυνατό χαρμάνι. Τώρα επειδή με έχετε ρωτήσει, δεν έχω πει αναλογίες νερού, επειδή με έχετε ρωτήσει πολλές φορές για τις αναλογίες του νερού, αυτό είναι ένα πράγμα που θα το δούμε εκείνη τη στιγμή φτιάχνοντας το χαρμάνι. Αλλά παρόλα αυτά, να σας πω ότι ξεκινάμε στο χαρμάνι που δείχνω τώρα εδώ στο βιντεάκι που βλέπουμε με 18 λίτρα νερό. Είναι 18 πρώτα λίτρα νερό και αυτό δεν έχει να κάνει πάντα, δεν είναι στάνταρ. Είναι αναλόγως το νερό που έχει μέσα ο ασβέστης, πόσο ξηρός είναι ο ασβέστης που έχουμε πάρει, αν είναι πολύ νερουλός ο ασβέστης, αν είναι η άμμος νοπή, αν είναι δηλαδή νοτισμένη η άμμος. Αυτή εδώ πέρα η άμμος είναι νοτισμένη. Αν ήταν πιο στεγνή θα ήθελα παραπάνω νερό, θα ήθελα τουλάχιστον 3 λίτρα περισσότερο. Αν ήταν πιο υγρή, πιο νοτισμένη δηλαδή από το συγκεκριμένο νότισμα που έχει αυτή, θα ήθελα λιγότερο νερό. Εδώ είναι και ο ασβέστης λίγο πιο ξηρός, δεν είναι τόσο πολύ νερουλός. Οπότε τα 18 λίτρα νερό που βάζω μέσα μας καλύπτει. Θα συμπληρώσω στην πορεία και ένα λίτρο νερό παραπάνω, θα το δείτε στη διάρκεια του βίντεο αυτό, θα βάλουμε και ένα λίτρο νερό παραπάνω και θα έρθουμε ακριβώς εκεί που θέλουμε. Οπότε στην ουσία αυτή η λάσπη θα έχει φτιαχτεί με 19 λίτρα νερό. Το νερό δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε, το ξαναλέω, αυτό το βλέπουμε εκείνη τη στιγμή. Βάζουμε λιγότερο νερό, ανακατεύουμε τον ασβέστη να το λιώσουμε στο κέντρο της λάσπης όταν φτιάχνουμε λάσπη με το χέρι έτσι και όχι σε μπετονιέρα και στην πορεία βλέπουμε και συμπληρώνουμε την αναλογία του νερού που χρειάζεται ούτως ώστε να φτιάξουμε μία λάσπη στο πόσο σφιχτή τη θέλουμε εμείς ή πόσο αραιή, εξαρτάται τι θέλουμε να κάνουμε, αν είναι να κάνουμε σοβά ή χτίσιμο. Πάμε να δούμε το βιντεάκι, δεν χρειάζεται να πούμε άλλα λόγια και θα καταλάβουμε τα πάντα, πως μπορούμε να φτιάξουμε ένα χαρμάνι μόνοι μας, μία λάσπη δηλαδή για χτίσιμο ή για σοβάτισμα. Κάποια στιγμή θα πω και για πεταχτό πως μπορούμε να κάνουμε ένα χαρμάνι, και για πεταχτό και για τσιμεντοκονία.